Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Ζωγόπλος. Θα σας παρουσιάσω μια έρευνα αναφορικά με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τις τεχνολογικές ανάγκες τελεχών σχολικών μονάδων. Σε συνεργασία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και την κυρία Καρανικόλα Ζωή, ΕΔΥ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κάποια εισαγωγικά αναφορικά με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία ακούγεται τώρα τελευταία συχνά. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια δεκαετία που ήδη έχει ξεκινήσει να παρουσιάζεται σε διάφορους τομείς, σε κοινωνικούς τομείς, στον χώρο της εργασίας, της βιομηχανίας και στον χώρο της εκπαίδευσης. Βασικά, έχει να κάνει με μια συγχώνευση τεχνολογιών, όπου πλέον θα αρχίσει να υπάρχει ένα είδος δυσδιάκριτων ορίων μεταξύ φυσικής και ψηφιακής και βιολογικής σφαίρας. Και μιλώντας για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κυρίως εννοούμε ενδεικτικά την τεχνητή νοημοσύνη, την ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το blockchain, το Web3, την τρισδιάστατη εκτύπωση και την γενετική. Αυτές βέβαια, όλες αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες τείνουν να διαταραχθούν κάθε επιχειρηματικό τομέα και εμφανίζονται με έναν πρωτόγνωρο ρυθμό. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει άμεσες επιπτώσεις και στην εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς θα πρέπει οι ηγέτες, οι ηγείτορες των εκπαιδευτικών οργανισμών να μπορούν να προσαρμόσουν τα οράματά τους, τα σχέδια, τον τρόπο διοίκησης και, για να μπορούν, και έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται λόγω της τεχνολογικής χειραρχίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μετάβαση σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον μάθησης και θα πρέπει να κατανοηθούν πλέον οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις στον χώρο της εργασίας, τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της κοινωνίας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης και την αναγνώριση των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται. Θα πρέπει οι διευθυντές καταρχήν, εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες να μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, παραμένοντας γνώσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στον χώρο της εκπαίδευσης, και θα πρέπει μαζί με τους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια μιας ηγεσίας, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, μπορεί να είναι μετασχηματιστική ή κατανεμητική, να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στη διευκόλυνση της μάθησης. Θα πρέπει να αγκαλιάσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για καινοτομία. Μια από τις προκλήσεις είναι η ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισμό, που θα πρέπει οι διευθυντές να είναι σε θέση να μπορούν να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες για καλύτερη εκπαιδευτική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Και φυσικά, βασικό στοιχείο της όποιας αλλαγής είναι η ανάγκη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, καθώς η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί συνεχείς αλλαγές και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η έρευνα που θα σας παρουσιάσω έχει να κάνει καταρχήν ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των τεχνολογικών αναγκών τελεχών σχολικών μονάδων. Εδώ μιλάμε δηλαδή για προϊσταμένους ή προϊσταμένες των νηπιαγωγείων, διευθυντές ή υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και διευθυντές ή διευθύντες γυμνασίων και λυκείων και όσον αφορά τις ικανότητές τους στη κρίση τεχνολογικών εφαρμογών. Έχουμε δηλαδή απευθύνεται σε στελέχη και των νηπιαγωγείων και των δημοτικών και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με βάση το σκοπό της έρευνας, της παρούσας έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι ποιες είναι οι τεχνολογικές ανάγκες τελεχών σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ποιες είναι οι ικανότητες χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών των στελεχών σχολικών μονάδων και αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, πρόσθετες σπουδές, είδος σχολικής μονάδας, έτη υπηρεσίας ως στελέχη εκπαίδευσης επηρεάζουν τις τεχνολογικές ανάγκες και τις ικανότητες χρήσης ψηφιακών εφαρμογών ως στελέχη σχολικών μονάδων.
Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω Google Form και περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη. Τα δημογραφικά στοιχεία, μια ενότητα που έχει να κάνει με τις τεχνολογικές ανάγκες και αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις σε τετράβαθμι με κλίμακα Likert, από το 1 το καθόλου έως το 4 σε πολύ μεγάλο βαθμό, και άλλες 7 ερωτήσεις που σχετίζονται με τις ικανότητες χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών σε πεντάβαθμι κλίμακα Likert, από το 1 δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέχρι το 5 ως πολύ, πολύ εύκολα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 886 στελέχη σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα έλαβε χώρα τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2023. Το ερωτηματολόγιο στάλει μέσω email στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων. Η ανάλυση έγινε με το SPSS, το δεδομένο έγινε με το SPSS 28. Και αναφορικά με τις τέσσερις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογικές ανάγκες, ο δείκτης εσωτερικής ύνοπλησης, ο δείκτης Κρόμπαχ ήταν ικανοποιητικός 0,779 και για τις τεχνολογικές ανάγκες για τις ικανότητες χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν 7 ερωτήσεις, ο δείκτης Κρόμπαχ και εδώ ήταν ικανοποιητικός 0,813. Αναφορικά τώρα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του συνολικού δείγματος των 886 στελεχών των σχολικών μονάδων, ως προς το φύλο, η πλειονότητα του δείγματος, το 55,5% ήταν γυναίκες. Η πλειονότητα επίσης, το 58,7%, ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 51 έως 60 ετών. Το 65% έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, το 9,5% διαθέτει διδακτορικό και το 20,1% σε 100 δηλώνει ότι δεν έχει πρόσθετες σπουδές. Από αυτούς, όσον αφορά τις σχολικές βαθμίδες, το 25,1% είναι προϊστάμενοι νηπιαγωγείων, το 37,2% διευθυντές ή υποδιευθυντές σε δημοτικά σχολεία. Εδώ το προϊσταμένοι αφορά ολιγοθέσια σχολεία, δηλαδή όταν είναι διθέσια ή τριθέσια. Και το 37,7% διευθυντές ή υποδιευθυντές σε γυμνάσια και λύκεια. Ως προς τα έτη υπηρεσίας, ως στελέχη εκπαίδευσης σχολικών μονάδων, ένα μεγάλο μέρος, το 39,7% έχει 21 έτη και άνω, το 35,4% έχει 0 έως 10 έτη υπηρεσίας και το 11,5% έχει 11 έως 15 έτη υπηρεσίας. Σχετικά τώρα με τις τεχνολογικές ανάγκες, βλέπουμε ότι θα λέγαμε και με βάση την τετράβαθμη κλίμακα Likert, οι μέσες τιμές καταδεικνύουν ότι παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό αναγκών ως προς το να μάθουν να χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές, την ανάγκη να εκπαιδευτούν στη χρήση τεχνολογιών, να έχουν ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εκπαιδευτούν στη χρήση νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και συνολικά, δηλαδή, το 2,92 δείχνει ότι οι ανάγκες αυτές παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό ως προς αυτές τις νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά για την δυνατότητα χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, κυρίως θα λέγαμε πιο συμβατικών, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στελέχη έχουν την ικανότητα με σχετική ευκολία να μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να συνδέουν ένα χτυπωτή με τον υπολογιστή, να μπορούν να δημιουργήσουν υπολογιστικά πύλα, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες, να μπορούν να βρίσκουν και να εγκαθιστούν λογισμικά, διάφορα λογισμικά ή εφαρμογές, να μπορούν γενικά να χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία του διαδικτύου και να μπορούν να σερφάρουν στο διαδίκτυο και να μπορούν να συγκεντρώσουν οποιασδήποτε πληροφορίες τους είναι αναγκαίες. Αναφορικά τώρα με τη συσχέτιση όσον αφορά τις τεχνολογικές ανάγκες και την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, δηλαδή την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, θα λέγαμε ως προς τις τεχνολογικές ανάγκες των στελεχών, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Ως προς τη χρήση όμως ψηφιακών εφαρμογών υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά, όπου εδώ παρουσιάζεται ότι οι άντρες παρουσιάζουν μια σχετικά μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τις γυναίκες στο να μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Αναφορικά τώρα την επίδραση των πρόσθετων σπουδών ως προς τις ανάγκες των νέων τεχνολογιών και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τεχνολογικές ανάγκες με τις πρόσθετες σπουδές, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με τις πρόσθετες σπουδές. Τώρα, αυτή η διαφοροποίηση με βάση τις πρόσθετες σπουδές ως προς τις τεχνολογικές ανάγκες εντοπίζεται κυρίως σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα, συγκριτικά με όσους έχουν μεταπτυχιακό ή δεν έχουν καθόλου πρόσθετες σπουδές. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι όσοι έχουν διδακτορικό, οι τεχνολογικές ανάγκες είναι μικρότερες κατά 0,204 μονάδες σε σχέση με όσους διαθέτουν μεταπτυχιακό ή και αντίστροφα, δηλαδή όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό εκμάθησης τεχνολογικών αναγκών σε σχέση με αυτούς που έχουν διδακτορικό. Επίσης, διαφοροποίηση παρατηρείται και στους κατέχοντες διδακτορικού σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν πρόσθετες σπουδές. Έτσι, είναι δηλαδή κατά η ανάγκη αυτή που έχουν οι κατέχοντες διδακτορικού παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κάλυψης αυτών των αναγκών σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν πρόσθετες σπουδές. Τώρα, ως προς τα είδη της σχολικής μονάδας, δηλαδή νηπιαγωγεία, δημοτικά ή γυμνάσια και λύκεια, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά όσον αφορά τις τεχνολογικές ανάγκες με βάση το είδος της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη δυνατότητα χρήσης ψηφιακών εφαρμογών με βάση τη σχολική, με το είδος της σχολικής μονάδας. Και συγκεκριμένα, οι διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο και στο γυμνάσιο και λύκειο. Όσοι είναι στελέχοι προϊστάμενοι ή προϊσταμένα σε νηπιαγωγείο παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία χρήσης ψηφιακών εφαρμογών ή και το αντίστροφο σε σχέση με τα στελέχη του δημοτικού ή με τα στελέχη του γυμνασίου και λυκείου. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ οι προϊστάμενοι στα νηπιαγωγεία έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία στην χρήση ψηφιακών εφαρμογών. Σε σχέση τώρα με τα έτη υπηρεσίας των στελεχών ως προς τις ανάγκες των νέων τεχνολογιών και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τις ανάγκες με βάση τα έτη υπηρεσίας, αλλά υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα έτη υπηρεσίας. Και συγκεκριμένα αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τις κατηγορίες των ετών υπηρεσίας εντοπίζεται στα 11 με 15 έτη υπηρεσίας, όπου όσοι διαθέτουν αυτά τα έτη παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ευκολία στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών σε σχέση με αυτούς που έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίας, 6 έως 10, και μεγαλύτερο βαθμό ευκολία στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών σε σχέση με αυτούς που έχουν 21 έτη και άνω. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα μεσαίο χρονικό όριο επαγγελματικής εμπειρίας ως στελέχη εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία και σε σχέση με αυτούς που έχουν λιγότερα έτη, αλλά και σε αυτούς που έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας ως στελέχη εκπαίδευσης. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα καταδεικτής παρούσας έρευνας ως προς τις τεχνολογικές ανάγκες, βλέπουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες, δηλαδή τα στελέχη επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να είναι σε θέση να μάθουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές, να μπορούν να εκπαιδευτούν στη χρήση τεχνολογιών, να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μπορούν να εκπαιδευτούν
σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, στη χρήση νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θετικά είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά τις ικανότητες χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, ενδεικτικά αποστολή email, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία υπολογιστικών πύλων, τη δυνατότητα λήψη εγκατάστασης διαφόρων εφαρμογών, χρήση εργαλείων ιστού και σε φάρμα στο διαδίκτυο και τη δυνατότητα συγκέντρωσης πληροφοριών. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, φύλο πρόσθετες σπουδές είδος σχολικής μονάδας έτη υπηρεσίες ως στελέχη εκπαίδευσης δείχνουν ότι επηρεάζουν ως ένα βαθμό τις τεχνολογικές ανάγκες και τις ικανότητες κρίσης τεχνολογικών εφαρμογών. Ως προς το φύλο, οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών συγκριτικά με τις γυναίκες. Όσοι έχουν μεταπτυχιακό ή όσοι δεν έχουν πρόσθετες σπουδές παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανάγκες για εκπαίδευση και εκμάθησης και παροχή νέων τεχνολογιών αιχμής σε σχέση με όσους διαθέτουν διδακτορικό. Και επίσης, σε σχέση ως προς την σχολική βαθμίδα, οι προϊστάμενοι σε νηπιαγωγεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία ως προς τις ικανότητες χρήσης ψηφιακών εφαρμογών σε σχέση με τα στελέχη εκπαίδευσης, οι διευθυντές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Επίσης, όσοι διαθέτουν 11 έως 15 έτη υπηρεσίες ως στελέχη σχολικής μονάδας, παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ευκολία ως προς τις ικανότητες χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, συγκριτικά με όσους έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίες ως στελέχη, 6 έως 10, και σε σχέση με όσους έχουν 21 και άνω έτη υπηρεσίας.